διάβιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο θα συνέλθει στις 13 Φεβρουαρίου, θα παρουσιαστεί ο τέος διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Αθανάσιος Ορφανίδης, για να απαντήσει στις κατηγορίες εναντίον του στην υπόθεση των αξιογράφων. Κατά την σημερινή διαδικασία, ο δικηγόρος του κ. Ορφανίδη ζήτησε να ακυρωθεί το ένταλμα σύλληψης, αίτημα που απερίφθη. Αποφασίστηκε ωστόσο το ένταλμα να παραμείνει ανεκτέλεστο. Στο μεταξύ, οι δικηγόροι των Ανδρέα Βγενόπουλου και Ευθύμιου Μπουλούτα, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση, ζήτησαν αναστολή της ποινικής δίωξης, επικαλούμενη την απόσυρση των κατηγοριών εναντίον του Αθανάσιου Ορφανίδη σε άλλη υπόθεση για τα αξιόγραφα. Είχε σε ισχύ ένα ένταλμα σύλληψης για τον Αθανάσιο Ορφανίδη. Σήμερα παρουσιάστηκε στο δικαστήριο ο δικηγόρος του. Το ένταλμα πρέπει να πούμε ότι αποφασίστηκε μετά από αίτημα του δικηγόρου του Αθανάσιου Ορφανίδη να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία ορίστηκε να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου ο Αθανάσιος Ορφανίδης για να απαντήσει στα αδικήματα στις κατηγορίες. Να πούμε ότι η μη εμφάνισή του σύμφωνα με τον δικηγόρο του δεν οφείλεται σε ασέβεια προς το δικαστήριο, αλλά σύμφωνα με την υπεράσπιση είχε κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιθυμία του είναι να έρθει στο δικαστήριο, γι' αυτό άλλωστε ορίστηκε και η 13η Φεβρουαρίου ως ημερομηνία κατά την οποία θα απαντήσει ενώπιον δικαστηρίου ο Αθανάσιος Ορφανίδης. Μέχρι τότε, επαναλαμβάνω, θα παραμείνει ανεκτέλεστο το ένταλμα και δεν θα ακυρωθεί. Όσον αφορά τώρα τους Ανδρέα Βγενόπουλο και Ευθύμιο Μπουλούτα, έχει υποβληθεί αίτημα στον Γενικό Εισαγγελέα από τους δικηγόρους του να αναστολεί η ποινική δίωξη εναντίον των δύο. Ουσιαστικά οι δικηγόροι ζητούν ισότιμη μεταχείριση με τον Αθανάσιο Ορφανίδη. Να θυμίσουμε ότι υπήρχε μια άλλη αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου από πολίτη εναντίον του κ. Ορφανίδη. Ο τέος Γενικός Εισαγγελέας τότε είχε ακυρώσει τη διαδικασία, την είχε αναγκόψει. Ακριβώς, είχε αναστείλει, την είχε διακόψει τη διαδικασία και τώρα με πρόφαση αυτή την απόφαση του τέος Γενικού Εισαγγελέα οι δικηγόροι των Ευθύμιου Μπουλούτα και Ανδρέα Βγενόπουλου ζητούν να έχουν ίση μεταχείριση με αυτή την απόφαση. Αναμένοντας λοιπόν την απόφαση της Γενικής Εισαγγελίας αλλά και τη θέση του δικηγόρου του πολίτη ο οποίος κατέθεσε την αγωγή, του κυρίου Κώστα Μελά, έχει οριστεί ημερομηνία για ακρόαση στις 13 Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε αναμένεται ότι θα καταθέσει την άποψη του δικηγόρος του πολίτη που κατέθεσε την αγωγή και αναλόγως θα πάρθει και η απόφαση από την Γενική Εισαγγελία.